Η νεολαία είναι η ελπίδα της Εκκλησίας και της κοινωνίας είναι. Λοιπόν, εάν τα παιδιά δεν καταφέρουμε να τα φέρουμε κοντά μας και να τα έχουμε δίπλα μας, να έχουν αληθινή σχέση με την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο να ανάψουμε ένα κεράκι, να έρθουμε σε ένα πανηγύρι να πάρουμε τον άρτο ή να τηρήσουμε κάποιο έθιμο, αυτό είναι φυσικά ωραίο, αλλά η Ορθοδοξία είναι βίωμα. Πρέπει να τη ζήσουν τα παιδιά, να δούνε την Ορθοδοξία, να δουν ότι είναι θεραπεία του όλου ανθρώπου, ότι δεν είναι απλά ένα καθήκον που πρέπει να πάμε στην Εκκλησία, αλλά κοντά στην Εκκλησία όταν είμαστε μέσα και είμαστε συνειδητά μέλη, θεραπεύεται όλος ο άνθρωπος. Το άγχος, τα ναρκωτικά, κάθε δυσκολία, κάθε ασθένεια ψυχολογική που έχει προεκτάσεις και στο σώμα. Αυτό όμως δεν γίνεται έτσι, γίνεται με την λειτουργική ζωή πρώτα απ' όλα, που και ο πατήρ Χαράλαμπος ήταν πρωτοπόρος, αφού καμιά φορά λέγαμε δεν αφήνει Άγιο για Άγιο να μην τον γιορτάσει. Και μέσα από τη λειτουργική ζωή να μπορέσουν να ζήσουν τα ιερά μυστήρια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και τον Λόγο του Θεού να ακούνε, να πούν τις απορίες τους, εγώ είμαι ανοιχτός, να έρθουν ό,τι απορίες έχουν, να μιλήσουμε χωρίς φόβο. Η Εκκλησία εξομολόγηση δεν είναι δικαστήριο, αλλά είναι θεραπευτήριο και ο ιερεύς είναι θεραπευτής και έτσι να μπορέσουν να ζήσουν το Χριστό, ούτως ώστε να γίνει βασιλεία των ουρανών η καρδιά τους από αυτή τη ζωή. Δεν περιμένουμε τη βασιλεία του Θεού μετά το θάνατο. Τώρα τη ζούμε, από αυτή τη ζωή να τη ζούμε, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να υποθεί με λόγια. Πρέπει κάποιος να το ζει.